Αλλάζουμε θέμα, θα έρθουμε τώρα σε μία είδηση που αφορά πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας, γιατί έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια και μείνουμε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία έχει ως στόχο αφενός να υπάρχει μία συμμόρφωση με την κοινοτική οδηγία και αφετέρου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαφάνειας και επίλυσης τέτοιων ζητημάτων. Βεβαίως, η αναφορά για τα κόκκινα δάνεια, τη διαχείριση αυτών, τη λειτουργία funds servicers, αλλά και την λειτουργία δομών υπηρεσιών, μηχανισμών, εργαλείων, όπως ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Σε πρώτη φάση είχαμε υπερψήφιση του νομοσχεδίου του σχετικού στην αρμόδια επιτροπή. Στην τελική λοιπόν ευθεία η νομοθετική διευθέτηση αυτού του νομοσχεδίου. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι αλλάζει και τι πρέπει να βελτιωθεί. Θα έχουμε την μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Παπαδογεωργάκη, δικηγόρος διαμεσολαβήτρια. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, κύριε Χριστόδουλη. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Τα είχαμε ξαναπεί πριν από κάποιους μήνες, όπου είχαμε καταγράψει μαζί την εικόνα, την δύσκολη κατάσταση και τα αδιέξοδα που βρίσκουν πολλοί οφειλέτες στην προσπάθεια διευθέτησης των ζητημάτων αυτών. Προτού πάμε στην ουσία της κουβέντας μας, που είναι το νομοσχέδιο, θυμίστε μας ποια είναι η κατάσταση, ποια εντοπίζετε εσείς ως προβλήματα σε όλα τα στάδια, από την προσπάθεια διευθέτησης των δανείων αυτών μέχρι και στο να απευθυνθεί κανείς στον εξοδικαστικό μηχανισμό, αλλά και στη συνέχεια στο να βρει άκρη με τα servicers, με τα funds. Λοιπόν, υπενθυμίζω καταρχήν ότι πρέπει να αναμένουμε το νομοσχέδιο στην τελική του μορφή όπως θα ψηφιστεί, γιατί από την πράξη θα κριθούν όλα. Το πόσο δηλαδή πραγματικά θα επιβεβαιωθεί ότι αυτό το νομοσχέδιο σε προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας θα βοηθήσει τους δανειολήπτες, μένει να το δούμε στην πράξη. Όπως είπατε κι εσείς, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία βιώνουν οι δανειολήπτες σε σχέση με με επικοινωνίες που έχουν με αυτές τις εταιρείες διαχείρισης, γιατί ουσιαστικά τα funds, όπως ξέρετε, εδρεύουν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτές οι εταιρείες διαχείρισης είναι εντολοδόχοι τους. Το μεγαλύτερο θέμα λοιπόν που εντοπίζεται, και είναι τεράστιο θέμα, τεράστιο, είναι ο εντοπισμός του δανείου. Πριν τον εξοδικαστικό που ψηφίστηκε πριν από 3 χρόνια, ήταν ακόμα πιο σοβαρό το θέμα. Τώρα με τον εξοδικαστικό, με την κατάθεση της αίτησης, κάπως εντοπίζεται το δάνειο, το αντλεί το σύστημα της πλατφόρμας του Υπουργείου Οικονομικών. Όμως, εάν κάποιος δεν κινηθεί να ρυθμίσει τα δάνειά του μέσω του εξοδικαστικού, αλλά απευθείας, όπως κάνει πάρα πολλοί κόσμος, που αναζητεί τις εταιρείες αυτές απευθείας για να κάνει ρύθμιση, εκεί λοιπόν είναι το χάος. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έρχεται λοιπόν, αυτή την τάξη έχετε να βάλει αυτό το νομοσχέδιο, που λέει τι. Απλοϊκά να το πω, ότι οποιοσδήποτε οφειλέτης δεν ξέρει που βρίσκεται το δάνειό του, θέλει στοιχεία για το δάνειό του, πώς έχει διαμορφωθεί ο οφειλή, ποιο είναι το επιτόκιο, αν έχει λήξει πρόθεσμα πάνω σε αυτά τα θέματα, θα μπορεί να κάνει μια αίτηση και θα πρέπει μετά η εταιρεία διαχείρισης άμεσα σε μικρή προθεσμία να απαντήσει και να του δώσει τα στοιχεία που αφορούν στο δάνειό του. Αυτονόητα πράγματα δηλαδή. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι καμία καινοτομία. Είναι αυτονόητα πράγματα που ο κόσμος στην καθημερινότητά του αξιώνει και υποχρεούνται αυτές οι εταιρείες να του δώσουν και δεν του δίνουν. Και αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και πρόβλεψη για πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εταιριών αυτών με τη νέα νομοθεσία. Υψηλό πρόστιμο. Υψηλά πρόστιμα, έως και 500.000 ευρώ. Να πω ότι οι εταιρείες αυτές διαχείρισης ήδη έχουν λάβει πρόστιμα. Έτσι, από το Υπουργείο για μη συμμόρφωση, για παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας, για το ότι ενοχλούν τους δανειολήπτες. Πολλές φορές τους κάνουν προτάσεις τηλεφωνικά και αρνούνται επανειλημμένως να στείλουν την πρόταση εγγράφως, ώστε ένας άνθρωπος να την επεξεργαστεί, να τη διαβάσει, να την καταλάβει και να δει μετά αν μπορεί να την υλοποιήσει. Έτσι. Άρα αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι το οποίο αναμένουμε να κάπως να τακτοποιηθεί με βάση αυτή την καινούργια νομοθετική παρέμβαση. Το δεύτερο θέμα που κομίζει το νομοσχέδιο αφορά στους ευάλωτους δανειολήπτες, δηλαδή θέσπιση κάποιων ευεργετικών κριτηρίων για τους ευάλωτους, ώστε να ρυθμίζονται και οι ευάλωτοι και να μην αποκλείονται από τη ρύθμιση. Γιατί είναι ευάλωτοι, πληρούν κάποια κριτήρια, έχουν μια ιδιαιτερότητα, δεν έχουν εισόδημα επαρκές, η ακίνητη περιουσία τους είναι κάτω από τα κριτήρια. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θέλουν μια στήριξη. Έρχεται λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό,
Η δεύτερη έτσι, μεγάλη κατηγορία είναι οι ευάλωτοι, λοιπόν, οι οποίοι πλέον δεν θα αποκλείονται από τις ρυθμίσεις. Ναι. Και το τρίτο είναι φυσικά οι βελτιωτικές αλλαγές του εξοδικαστικού. Να θυμίσω, κύριε Χριστόδουλε, για το θέμα του εξοδικαστικού. Μέχρι σήμερα πάει πολύ καλά το κομμάτι των ρυθμίσεων που αφορά στα ταμεία και στην εφορία. Δηλαδή, έχουμε υψηλά ποσοστά έγκρισης ρυθμίσεων έως 240 δόσεις για το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Για εκείνα τα χρέη. Εντελώς διαφορετική εικόνα για τις τράπεζες όμως. Δεν έχουμε για τις τράπεζες αντίστοιχα αυτή την εικόνα. Έτσι, άρα λοιπόν πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν αίτηση στον εξοδικαστικό και μας ρωτάνε και εμάς πολλές φορές τι έχω να περιμένω από μια τέτοια αίτηση. Τι έχω να περιμένω. Καταρχήν, αν υπάρχουν και οφειλές στο δημόσιο, να πούμε εδώ ότι δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός αυτή τη στιγμή στην ελληνική ανομή τάξη που να δίνει τόσες πολλές δόσεις. Ναι. Άρα αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Έχουν δηλαδή οι άνθρωποι γενικά πάνω από 90% πιθανότητες να πάρουν μέχρι έως 240 δόσεις. Άρα γιατί να μην το δοκιμάσουν. Έτσι, ειδικά σε μεγάλες οφειλές, σε οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά την πανδημία, οφειλές που επιχειρήσεις που κλείσανε κτλ, που έχουν μείνει αρκετές απλήρωτες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες, είναι ενδεδειγμένη μορφή ο εξοδικαστικός. Τώρα, με τις βελτιωτικές αλλαγές, διαβάζουμε, να δούμε και πώς θα ψηφιστεί και πώς θα είναι σε τελική του μορφή το άρθρο, ο νόμος, διαβάζουμε λοιπόν για μεγαλύτερες διαγραφές. Και τώρα θα μου πείτε τι θα πει αυτό. Δεν είχαμε διαγραφές καθόλου. Οι διαγραφές που είχαμε είναι μικρές. Δεν έχουμε υψηλά ποσοστά έγκρισης σε ρυθμίσεις και διαγραφές όπως έχουμε στο δημόσιο και στον ΕΦΚΑ. Έχουμε χαμηλά ποσοστά. Με αποτέλεσμα, είτε οι άνθρωποι μένουν αρρύθμιστοι, δηλαδή δεν τους ρυθμίζει καθόλου το πιστωτικό ίδρυμα. Γιατί είναι στη διακριτική τους ευχέρεια αν θα ρυθμίσουν. Δεν είναι υποχρέωσή τους να δώσουν ρύθμιση. Και το δεύτερο είναι ότι δίνουν ρύθμιση, αλλά δίνουν με μια πάρα πολύ υψηλή δόση. Με αποτέλεσμα, παίρνει ο δανειολήπτης από το σύστημα μία δόση, τη διαβάζει και βλέπει, ας πούμε, ότι πρέπει να πληρώσει σε βάθος χρόνου έως 420 δόσεις, έτσι, γιατί έχει το καλό εξοδικαστικός ότι έχει πάρα πολλές δόσεις και για τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά η δόση ξεπερνάει σχεδόν το μηνιαίο εισόδημα το οποίο μπορεί να έχει κάποιος. Και για τον λόγο αυτό, σχεδόν μυρολατρικά, πολλοί συναδελφοί σας έλεγαν στους οφειλέτες να προσπαθήσουν να προσφύγουν στο μηχανισμό αυτό απλά για να καταγραφεί ως καλή πρόθεση για την μετέπειτα δικαστική τους προσπάθεια. Πώς μπορεί αυτό να αλλάξει, να αποκτήσει μια ουσία? Κοιτάξτε, σίγουρα αυτή η ερώτησή σας και αν έχει υποθεί κάτι τέτοιο, σίγουρα πρέπει να καταγραφεί σαν μια σύγκριση που μπορεί κάποιος να κάνει με τον πτωχευτικό νόμο, που είναι ο ίδιος νόμος, είναι το άλλο επόμενο κεφάλαιο όμως του νόμου, η πτώχευση. Γιατί κάποιος να πτωχεύσει και γιατί κάποιος να πάει να ρυθμίσει. Το πρώτο κεφάλαιο του νόμου αυτού λοιπόν μιλάει για ρύθμιση. Άρα λοιπόν πάμε στον εξοδικαστικό όταν ξέρουμε ότι αντέχουμε να ρυθμίσουμε. Και αν δεν αντέχουμε να ρυθμίσουμε, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε μετά το θέμα της πτώχευσης. Το αν αυτό, όπως λένε κάποιοι συνάδελφοι, μπορεί να θεωρηθεί μια καλή προσπάθεια που προσπάθησαν να με ρυθμίσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα, δεν θα διαφωνήσω, γιατί όντως είναι μια προσπάθεια αυτή. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, το τι θα κρίνει ένα δικαστήριο και τι απόφαση μπορεί να βγάλει, ειδικά για τους δανειολήπτες που έχουν πάρει ημερομηνία πληστηριασμού, αυτό είναι, έτσι, πώς να το πω, συνδυασμός πολλών παραγόντων που αφορά και σε νομικούς λόγους, γιατί μια ανακοπή, δηλαδή η εναντίωση του οφειλέτη στην κατάσχεση και στον πληστηριασμό, μια ανακοπή πρέπει να έχει λόγους νομικούς οι οποίοι να μπορούν να σταθούν σε ένα δικαστήριο ώστε να γίνουν δεκτοί. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και μια ανακοπή να γίνει δεκτή και ένας πληστηριασμός να ανασταλεί για λίγο, η οφειλή δεν έχει χαριστεί στον οφειλέτη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει μετά να ψάξει, μπορεί να πάρει μια παράταση ζωής για το σπίτι του, μια χαρά, δεν τελείωσε εκεί η ιστορία. Διευκρινίστε μου το εξής. Από το νομοσχέδιο αυτό προκύπτουν βελτιώσεις στον μηχανισμό αυτό και ποιες είναι αυτές ή τι χρειάζεται να προσθεθεί, αν θέλετε.
Κοιτάξτε, τώρα για να προσθεθεί είναι αργά, γιατί μάλλον αύριο ψηφίζεται, έχει πάει στις αρμόδιες επιτροπές, Έχει οπότε δεν περάσει από νομίζω την ότι Επιτροπή, προλάβει. έτσι. Ναι, όμως στο χρονικό διάστημα το δεκαήμερο που ήταν σε διαβούλευση γίνανε κάποιες, πώς να το πω, κάποιες παρεμβάσεις από συναδέλφους και νομίζω ότι το Υπουργείο θα μπορέσει αυτό να το δει. Για παράδειγμα, είχαμε θέμα με τις εταιρείες που έχουν κλείσει, έχουν κάνει διακοπή δηλαδή εργασιών στο Μητρό της εφορίας και έχουν φέρουν οφειλές από παλιά, αλλά επειδή έχουν κλείσει δεν μπορούσαν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό. Οπότε αυτό αλλάζει, είναι κάτι το οποίο είναι καινούρια βελτίωση μέσα στον νόμο. Επίσης, οφειλές που έρχονται από κληρονομιές, δηλαδή παιδιά που κληρονομούν περιουσιακά στοιχεία των γονιών τους, έτσι, γιατί συνήθως όταν παίρνει κάποιος την κυριότητά του ένα ακίνητο, παίρνει και τα βάρη και τις υποθήκες τυχόν που έχει πάνω το ακίνητο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά ως ένα βαθμό δεν μπορούσε να τα ρυθμίσει ο κληρονόμος, οπότε τώρα και αυτά θα υπάρχει δυνατότητα να ρυθμιστούν. Και φυσικά αυτό που όλοι περιμένουμε είναι να δούμε και το ύψος των διαγραφών που θα μας δώσουν, που θα τους δώσουν, που θα δώσουν στους δανειολήπτες, ώστε να είναι πλέον εξοδικαστικός ένα ελκυστικό πραγματικά εργαλείο. Γιατί δεν υπάρχουν πολλά εργαλεία που έχει η ελληνική νομική τάξη. Ξέρετε, υπάρχει μια, θα έλεγε κανείς, μια κακή πληροφόρηση στον κόσμο ότι η πρώτη κατοικία, ως πρώτη κατοικία αυτομάτως προστατεύεται. Αυτό δεν ισχύει. Ναι. Έτσι, δεν ισχύει. Δεν υπάρχει νόμος που να προστατεύει την πρώτη κατοικία. Αυτή τη στιγμή η πρώτη κατοικία, δεν υπάρχει νόμος που να την προστατεύει αυτόματα εννοώ. Η πρώτη κατοικία προστατεύεται με πολύ συγκεκριμένα βήματα, με τον εξοδικαστικό, με ρυθμίσεις απευθείας που κάνουμε με τα πιστωτικά ιδρύματα κτλ. Άρα αναμένουμε να δούμε αρκετές εξελίξεις μόλις ψηφιστεί και το νομοσχέδιο, να το πάρουμε, να το διαβάσουμε, γιατί όλα αυτά που σας λέω και συζητάμε τώρα είναι με βάση το νομοσχέδιο. Αυτό έτσι όπως είχε ανέβει στη διαβούλευση και τα λοιπά. Σίγουρα το Υπουργείο μετά τις προσθήκες και επισημάνσεις που έχουν κάνει και συνάδελφοι, σίγουρα κάποιες από αυτές θέλω να πιστεύω ότι λήφθησαν υπόψη. Οπότε εκεί πια θα, με την τελική του μορφή και όπως ψηφιστεί, θα έχουμε μία εικόνα να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα όσα λέμε και να δούμε βέβαια, όπως σας είπα και στην αρχή της σύνδεσής μας, να δούμε βεβαίως θα είναι έτσι τα πράγματα. Θα είναι ένας ελκυστικός νόμος εποφελία των οφειλητών. Μάλιστα. Μένει να το δούμε αυτό. Αναμένουμε να το αξιολογήσουμε, να το αξιολογήσετε εσείς οι ίδιοι και να ενημερώσετε βεβαίως στη συνέχεια μας. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας και για την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.